Το λόγο έχει ο κύριος Μάρδας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα με έκπληξη ότι υπάρχει λαιλασία της ζάχαρης στο πλατή. Γιατί είμαι σε μια διαρκή επικοινωνία με τους ζευθοπαραγωγούς. Ξαναεπικοινώνησα και δεν υπάρχει η παραμικρή λαιλασία ζάχαρης στο πλατή. Το ανέφερε ο συνάδελφος της Χρυσής Αυγής. Δεν γνωρίζω πού προήλθαν οι πληροφορίες οι οποίες είχε και βέβαια τα συμπεράσματά του είναι άκρως αυθαίρετα. Λείπει ο αγαπητός συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Μανιάτης, αλλά ήθελα να του ρωτήσω το εξής. Όταν η Τέσλα ήρθε τέλη 2012-2013 και έφυγε κακήν κακός από την Ελλάδα, μπορεί να μας πει για ποιο λόγο έφυγε τότε? Καλές οι κριτικές που κάνει για μια επένδυση που για να ξαναέρθει, μπορώ να σας πω, κουράστηκαν πάρα πολλά άτομα και σας το λέω αυτό από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών παλαιότερα, όπου ενδιαφερθήκαμε και εμείς ως μια ομάδα έτσι ώστε να επαναφέρουμε την Τέσλα στην Ελλάδα. Αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε τους λόγους που ήρθε και εγκατέλειψε τη χώρα. Και ξέρετε, οι λόγοι που έρχεται κάποιος για να επενδύσει σε μια χώρα, οι παράγοντες μάλλον που επηρεάζουν, είναι αρκετοί, δεν είναι ένας ή δύο. Και κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί, κάποιοι δεν είναι άγνωστοι. Εγώ θα σας φέρω ορισμένους. Είναι η γραφειοκρατία, είναι τα φορολογικό καθεστώς, είναι αυξημένες φορές, είναι η ακριβή γη, είναι η μισθή, είναι αν υπάρχουν επιδοτήσεις, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας κακός επιδοτικός νόμος, είναι τα στοιχεία της διαφθοράς. Κάποια από αυτά είναι γνωστά εκ των προτέρων στον όποιο επενδυτή που έρχεται στη χώρα και κάποια γίνονται γνωστά όταν έρθουν στη χώρα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας απαντήσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ γιατί κακήν κακός έφυγε η Τέσλα εκείνη και την περίοδο. Τέλος, ως προς τα πρατήρια καυσίμων έθεσα μία ερώτηση στον αγαπητό τον συνάδελφο τον κύριο Μανιά την προηγούμενη φορά. Με ποια λογική το 2010 απαγορεύτηκε η ύπαρξη πρατηρίων καυσίμων μέσα στις πόλεις, όταν αυτά υφίστανται σε ένα μεγάλο σύνολο κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο? Ευχαριστώ πολύ.